Στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα έδωσε μέσος πριν σαφώς το δαχτυλίδι Νέα Δημοκρατία για το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο διαδοχής του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Μακεδονία, συγκεκριμένα στο φύλλο της Μεγάλης Τετάρτης, 11 Απριλίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έμεση πλην σαφής παράδοση της θέσης του Περιφερειάρχη στον Νέα Αντιπεριφερειάρχη κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα από τη Νέα Δημοκρατία καθίσταται εφικτή μετά και την ψήφιση στη Βουλή της Διάταξης, η οποία επιτρέπει και στους άμεσα εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες όπως ο κύριος Τζιτζικώστας να διεκδικήσουν και αυτοί το αξίωμα του Περιφερειάρχη σε περίπτωση έκπτωσης του αιρετού, κάτι που ως τώρα απαγόρευε ο Καλλικράτης. Στο δημοσίευμα της εφημερίδας υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη που ψηφίστηκε στην προτελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής, η οποία τροποποίησε την παράγραφο 1 του άρθρου 162 του Καλλικράτη, προστέθηκε ότι στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συνέρχεται εντός 15 ημερών από τότε που κενώνει τη θέση, περιλαμβάνονται εκτός από τους περιφερειακούς συμβούλους της πλειοψηφίας και οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρχες, τους οποίους μέχρι τότε απέκλειε ο Καλλικράτης θερώντας τους το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται για τους 7 γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες, έναν ανανομό, οι οποίοι εκλέχθηκαν χωρίς σταυρό, όπως και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πρέπει να τονιστεί πως οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες ή θεματικοί ορίστηκαν μετά τις εκλογές από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία: «Δεν τίθεται θέμα διαδοχής του Περιφερειάρχη και οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση γίνεται εκ του πονηρού». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος εκλέχθηκε από τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας πριν από 1,5 χρόνο με ισχυρή πλειοψηφία. Σε μια στιγμή που ο Παναγιώτης βάλεται έντονα, όλοι εμείς, η ομάδα του Συνδυασμού Δύναμη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε στο πλευρό του. Όσον αφορά στο δικαστικό ζήτημα, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα προσφύγει εκ νέου στον Άριο Πάγο, όπου πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Σχετικά με τον ισχυρισμό για φωτογραφική τροποποίηση του Καλλικράτη, δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για μέρος του σχεδίου νόμου που τέθηκε προς συζήτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος από τις αρχές Φεβρουαρίου και επί του οποίου έχουν κάνει τις παρατηρήσεις, εισηγήσεις και διορθώσεις τους όλες τις περιφέρειες της χώρας. Για να κλείσουμε το θέμα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει Περιφερειάρχη, ο οποίος ήδη έχει δηλώσει τη στήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά και οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης αυτής της σχέσης προεκλογικά θα πέσει στο κενό.